πούμε. Ναι. Εκεί με ένα λέμε όλα ένα... Ωραία. Στον Ουδοκός του Κυρίου και του Αγιουδέρματος. Αμήν. Βασιλέα Φουράνια Παράκτητα, πνεύμα της Ελφίας, με τα που παρόν και τα πάντα πλέον, εις αυρός των αγαθών και ζωής του Ελληνικός, θέτες κίνησης την ποινή, και καθάρισης εμάς από πάση βίδος και σώσον αγαθέρες που δώσεις ημών. Αμήν. Τόσο γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Μη μιλάς. Μη μιλάς, μωρέ. Εντάξει, κύριε Κώστα, συγγνώμη. Μη μιλάς. Ένας πρέπει να μιλά. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν. Η Κυριακή που μας έρχεται, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι. Ναι. Το Ευαγγέλιο λέμε και πάλι ότι μας είναι γνωστό. Είναι η εικόνα εκείνη που μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής. Είναι η εικόνα που μας δείχνει πώς θα έρθει ο Κύριος να αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα αυτού, κατά τα έργα του. Λοιπόν, ο χρόνος αυτός που κυλάει, που έχουμε μπροστά μας, εάν μας έχει χρεώσει ο Κύριος χρόνο, είναι κατά τους πατέρες και την Εκκλησία χρόνος ελέους. Πορευόμαστε στη ζωή μας και μας κυνηγάει το έλεος του Κυρίου από πίσω. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξιμε πάσας τα σημέρας της ζωής μου. Λέει ο Δαβίδ, με κυνηγάει το έλεος σου, η αγάπη σου, όπως το λέμε, όλες τις ημέρες της ζωής μου. Όμως, ο χρόνος που θα μας βρει όταν φύγουμε από τον κόσμο δεν είναι χρόνος ελέους, αλλά είναι χρόνος δικαιοσύνης. Χρόνος κρίσεως και ανταποδόσεως. Το λέει και αυτό ο Δαβίδ. Έλεος και κρίσιμ. Άσο μέση, Κύριε. Θα σου ψάλω, Κύριε, τραγούδι, ψαλμό, για το έλεος σου που δείχνει σε όλο τον κόσμο, αλλά και για την κρίση σου που θα μας κρίνεις όταν έρθει η ώρα και η μέρα και η ώρα εκείνη, όπως λένε, θα ακούσουμε στο τροπάρια την Κυριακή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει το εξής. Την περασμένη Κυριακή η Εκκλησία εμνημόνευε την απερίγραπτη φιλανθρωπία του Θεού. Σε μας που παρουσιάζεται με την παραβολή του σεσωσμένου ασώτου. Αυτό σημαίνει παραβολή του ασώτου. Ότι είναι πολυέσπρονος και μας περιμένει. Ότι μας κυνηγάει με το ελαιό του για να σωθούμε, που λέγαμε προηγουμένως. Τη Κυριακή που μας έρχεται, μας διδάσκει, λέει, για τη μέλουσα και φρικοδέστατη κρίση. Και φρικοδέστατη κρίση του Θεού, χρησιμοποιώντας μια καλή τάξη και ακολουθώντας τις προφητικές φωνές. Η Εκκλησία δηλαδή ακολουθεί τάξη, όπως την ακούσαμε,
με βάση τις φωνές των προφητών. Θα σου ψάλω, Κύριε, έλεος και κρίση, το είπα προηγουμένως, για το έλεος που μας κυνηγάει και για την κρίση που μας περιμένει, λέει ο Δαβίδ. Και αυτό το λέει στο ψαλμό τον 100ο, πρώτο στίχο που ξεκινάει. Έλεος και κρίση, άσο μέσα, Κύριε. Ακόμη ότι γράφει ο Δαβίδ, τα δύο ταύτα ήκουσα, Κύριε, τα δύο αυτά άκουσα. Σίγουρα όχι από εμάς τους ανθρώπους, ούτε από άνθρωπο, αλλά τα πήρε από ψηλά, ένα μέσα, τα πήρε από ψηλά. Και ποια είναι τα δύο αυτά που άκουσε ο Δαβίδ? Κύριε, ότι το κράτος είναι του Θεού και δικό σου, Κύριε, το έλεος, και ότι εσύ αποδώσεις το καθένα κατά τα έργα σου, κατά τα έργα του. Ότι η δύναμη είναι δική σου, κράτος είναι η δύναμη σου. Και το έλεος, πάλι δικό σου το έλεος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύμφωνα με αυτό θα αποδώσεις σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου, με τη δική σου δικαιοσύνη. Άρα, να επαναλάβω αυτό που πρέπει να επαναλάβω στο μυαλό μας. Όση ζωή διανύσουμε, όση ζωή, είναι κάτω από την αγάπη και το έλεος του Θεού τώρα. Δεν μας αφήνει ούτε μια στιγμή της ζωής μας. Το έλεος και η αγάπη του Θεού. Αν μας καλέσει και κλείσουμε τα μάτια, από εκεί ακολουθεί το κράτος και η δικαιοσύνη του Θεού. Η δύναμή του και η κρίση του, η δικαιοσύνη του που θα κρίνει όχι μόνο ατομικά εμάς, αλλά και όλο τον κόσμο. Οι Άγιοι Πατέρες, ό,τι σας λέω, το μεταφέρω από εδώ με λόγια δικά μου. Οι Άγιοι Πατέρες, που όπως θα ακούσουμε τη μεγάλη, τώρα πια μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη, δεν θυμάμαι, Τετάρτη, θα πει, πνεύματι Αγίο, τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Πατέρες. Μες στο χώρο της Εκκλησίας τα έχουνε με βάση το Άγιο Πνεύμα τακτοποιήσει άψογα οι Πατέρες. Λοιπόν, με βάση αυτό, όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία, όσα γίνονται, πάμε και εκκλησιαζόμαστε, ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία και τα μυστήρια τα επτά και οποιαδήποτε άλλη τελετή, ένα λόγο ύπαρξης έχουν, το έλεος του Κυρίου. Τακτοποιούν τον άνθρωπο με βάση το έλεος και την αγάπη του Κυρίου μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό διαβάζω, το καταλάβετε αυτό που είπα τώρα, τα τελούμενα στην Εκκλησία, τα τελούμενα αυτά που γίνονται στην Εκκλησία, η Θεία Χάρις τα διέθεσε, τα τακτοποίησε κατά τέτοιο τρόπο ώστε εμείς, καταλαβαίνοντας αυτό, ότι τη συγγνώμη όσα γίνονται, καταλαβαίνουμε ότι γίνονται με το σκοπό τη συγγνώμη που παίρνουμε ή λαβαίνουμε για τα αμαρτήματά μας. Αλλά αυτό σημαίνει έλεος του Θεού, ότι μας δίνει η Εκκλησία πάντοτε συγγνώμη. Και γι' αυτό όσο ζούμε ακόμη στο παρόντα βίο, πρέπει να φροντίζουμε να επιτύχουμε το αιώνιο, όχι μόνο το προσωρινό, αλλά το αιώνιο
έλεος του Θεού, που σημαίνει να βρεθούμε στον Παράδεισο. Αυτό σκοπό έχει η προσέλευσή μας στην Εκκλησία και η παρακολούθηση σε όσα γίνονται. Να μας βοηθήσει με βάση το έλεος που μας δίνει τώρα ο Θεός, να έχουμε στην άλλη ζωή το αιώνιο έλεος, την αιώνια αγάπη του Θεού. Απερίγραπτη, λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, είναι η ασπλαγνία του Θεού για μας. Απερίγραπτη. Αν λάβουμε υπόψη την περασμένη παραβολή του Ασώτου, τον περίμενε φόρου ζωής ο Πατέρας. Μας περιμένει όρους μας, εφόρους ζωής. Αυτό σημαίνει το πράγμα. Και ότι κάνει χαρά όταν γυρίζουμε εμείς στο σπίτι του Πατέρα μας. Σήμερα, όπως διαβάζω εγώ εδώ πέρα τώρα, θα μιλήσουμε για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Καθώς και για τη φρικοδέστατη κρίση και όσα θα συμβούν σε αυτήν τη Δευτέρα Παρουσία, στην κρίση που θα κάνει ο Κύριος, απορρίτως, αυτό σημαίνει, τώρα είναι μέσα στο μυστήριο. Εκεί θα τα αντιμετωπίσουμε, θα τα δούμε καθαρά και φανερά. Αυτά λοιπόν που ονομάζει εδώ φρικοδέστατη κρίση, τα γράφει ο Απόστολος Παύλος με το δικό του τρόπο και λέει «Α, όσα οφθαλμός ουκ είδε, μάτι ανθρώπινο δεν τα είδε, ους αυτή δεν τα άκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου και στην καρδιά σε όλο το σύστημα το λογικό και το εγκάρδιο δεν είναι δυνατόν να περάσουν τώρα τη στιγμή αυτή. Επί καρδίαν ανθρώπου που κανέβει». Είναι άρρητα, είναι απόρρητα και συμπληρώνει ο Άγιος αμέσως παρακάτω και λέει «Σε καρδία ανθρώπου που δεν ασχολήθηκε με την ευσέβεια». Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το γράφει εδώ μέσα παρακάτω. Όμως ο Κύριος, για να μας δώσει να καταλάβουμε, φροντίζει να κατέβει στη δική μας λογική και χρησιμοποιεί από τα δικά μας παραδείγματα για να καταλάβουμε τι θα γίνει τη Δευτέρα Παρουσία, που βέβαια όπως γράφει ο Κύριος θα συμβεί εν ρηπή οφθαλμού. Δεν θα χρειάζεται να έχουμε καθίστε περάστε να σας κρίνουμε, δεν έχετε πράγματα εκεί, όλα καριέρα, ούτε δευτερόλεπτο θα συντελεστούν, θα γίνουν τόσο γρήγορα, αφού άλλωστε χρόνος ουκέστε εκεί, χρόνος δεν υπάρχει εκεί, για μας είναι ο χρόνος. Μέσα λοιπόν στις γραφές γράφει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς, εισέρχονται στις γραφές, είναι γραμμένα αστραπή, νεφέλες, σάλπιγγα, θρόνος, λέει αστραπές, βροντές, νεφέλες, σάλπιγγα. Όταν ηχήσει, διαβάζουμε πού, στην νεκρόσμη ακολουθία η σάλπιγγα, τότε καταβίσετε, και το λέει και ο Σαρός Παύλος, καταβίσετε από ουρανού, λέει. Θα αρχίσει ο άγγελος, λέει, σάλπιγγα και θα καταβεί από τον ουρανό. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτα. Και αυτοί που έχουν φύγει από τον κόσμο, ήδη είναι πεθαμένοι, αυτοί θα σηκωθούν πρώτοι από τα μνήματα. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι που έχουμε μείνει πίσω. Έπειτα. Έτσι λέει, το ακούμε σε κάθε ακολουθία νεκρόσημη αυτό το πράγμα. Νεφέρες λοιπόν, αστραπή, σάλπικα και θρόνος. Βέβαια, θα σταθεί λέει στο θρόνο, πώς τον ονομάζει εκεί ο Δανιήλ, ο παλαιός των ημερών, του πατέρα, γι' αυτό και οι πατρικοί έχουν πάρει μια τέτοια αγιατριάδα και φτιάχνουν
τον πατέρα με ένα γέροντα με μια γενιάδα, δεν τον έχουμε δει ποτέ τον πατέρα, τον κύριο τον έχουμε δει, τον πατέρα όχι. Αλλά φαντασία η ανθρώπινη, με βάση τη γραφή που λέει ο παλαιός των ημερών, ο γέρον ο αιώνιος δηλαδή, έτσι, θα στηθεί στο θρόνο. Και εκεί θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Όσα λέει, όσα θα συμβούν τότε, τη Δευτέρα Παρουσία, δεν θα αντέξει ψυχή που ζει στο χώρο της αμαρτίας να τα δει. Δεν θα αντέξει να τα δει. Όλα αυτά που θα συμβούν, συγκαταβατικώς, δηλαδή ο Θεός θα χαμηλώσει, για να μπορούμε να ζήσουμε εκείνα τα γεγονότα τα οποία μας λέει τώρα με παραδείγματα δικά μας. Παραδείγματος χάρη, τι γράφει, τι γράφουν οι γραφές. Ο Απόστολος Πέτρος μας πληροφορεί γραπτός στις επιστολές του μέσα. Τι μας γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Ημέν ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται. Πυρακτωμένοι θα διαλύσουν. Με φωτιά θα διαλύσουν οι ουρανοί. Και στοιχεία καυσούμενα τίκεται. Και τα στοιχεία που δίνουν τη σύνθεση του ουρανού και όλων εκείνων από τη φωτιά λυθίσονται, κατακαΐσεται, θα καούν. Έχουμε λοιπόν, μας δίνει τα πρώτα στοιχεία, τα στοιχεία εκείνα που θα συμβούν την ημέρα, τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά κοιτάξτε κάτι. Λίγο και ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς προβαδίζει, γιατί λέει αμέσως παρακάτω, πριν δε από αυτά, δηλαδή πριν διαλύσει από τη φωτιά ο ουρανός και τα στοιχεία που το αποτελούν, θα πραγματοποιηθεί η σκληρή παρουσία και επίρρεια του Αντιχρίστου. Θα έρθει αυτός με μορφή ανθρώπου που θα φέρει μέσα τον αρχιδιάβολο, άνθρωπος θα είναι όμως αυτός, σκληρή λέει παρουσία και επίρρεια που θα επηρεάσει τον κόσμο. Κατά, το τονίζει, κατά της πίστεως των ανθρώπων που πιστεύουν. Δεν θα πειράξει εκείνους που είναι μαζί του, θα πειράξει εμάς. Και να το προσέξουμε, θα είναι τόσο φρικτή η παρουσία του, επειδή θα ξεπερνάει την αντοχή την ανθρώπινη η παρουσία του Αντιχρίστου, το γράφει ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεσσαλονικιός, γράφει τα εξής, ότι για λίγο χρόνο μόνο, για λίγο χρόνο μόνο, γιατί δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος, όπως λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, αν παρέμενε πολύ χρόνο. Πώς το λέει? Γιατί τα κολοβωθήσαν η μέρα εκεί. Έτσι, κολοβωθήσονται λέει. Αντί. Δηλαδή, ο χρόνος που θα ήθελε ο Αντίχριστος, τον θέλει να είναι πολύ. Να τον ψαλιδίσει ο Κύριος στον χρόνο του, να τον μικρύνει. Γιατί δεν θα το αντέξουν οι άνθρωποι. Μου κάνει σώθη, πάσα σάρξ. Δυνατά. Μου κάνει σώθη, πάσα σάρξ. Ναι, για να το καταλάβουμε, λέει, αν του παραχωρήσει το χρόνο που θέλει ο Αντίχριστος, δεν θα μείνει ούτε ένας άνθρωπος που να μην επηρεαστεί. Και δεν θα σωθεί κανείς. Ού κάνει σώθη. Δεν θα σωθεί κανείς. Τόση θα είναι η επίρρεια
η επίδραση, το πω έτσι, του Αντιχρίστου. Άρα μπαίνει από αγάπη στη μέση ο Κύριος και λέει stop. Θα αγαθούνε με βάση το λόγο του αυτοί που είναι προορισμένοι από τον εαυτό τους άνθρωποι για να αγαθούνε. Τι λέει Κύριε στην προσευχή την αρχαιρατική κάπου το λέει που έκανε πριν τη παραδοθήσει Σταύρος, λέει εγώ προσευχήθηκα και θα σωθούν εκείνοι που πρέπει να σωθούν. Ουδείς απόλυτο, ημί ο Υιός της απολίας. Όσοι είναι στη σειρά πίσω από τον Αντίχριστο και τον ακολουθούν, όλοι καμένοι. Γιατί αυτοί έχουν από εδώ τάξη και πριν ήρθε ο Αντίχριστος τον εαυτό του για να πάνε μαζί του. Δεν τον θέλουν. Αυτοί θα καθούν. Οι υπόλοιποι μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό παραγγέλει ο Κύριος. Να προσέξουμε. Τι παραγγέλει. Αγρυπνείτε ουν, το λέει ο Κύριος αυτό, εν παντή καιρό δεόμενοι να έχετε άγρυπνο το μυαλό σας, κάθε στιγμή δεόμενοι παρακαλώντας το Θεό, τον Κύριο, τον Πατέρα μας, να το παρακαλάμε. Γι' αυτό λέει και ο Μεσσαλός Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το μυαλό μας πρέπει να έχει μέσα, εδώ στο κουκούτσι μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ή Κύριε ελέησόν με. Αν αυτό υπάρχει μέσα και το χτυπάει και το φιλοκάρδι μας, τότε με βάση τη φωνή του Κυρίου, τι θα συμβεί λέει, θα μπορούν να σταθούν έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αυτοί που θα έχουν το αγρυπνία με το μυαλό και προσευχή, θα σταθούν μπροστά στον Υιό του Θεού. Άρα λοιπόν, δεύτερο στοιχείο που μας δίνει είναι, θα διαλύσει με φωτιά ο ουρανός. Και κάπου αλλού παρακάτω εδώ λέει, θα περιτυλιχθεί ο ουρανός σαν φύλλο χαρτιού. Θα περιτυλιχθεί και η γη θα διαλυθεί και τα στοιχεία αυτής. Και πάλι ο Κύριος λέει καινούς ουρανούς και καινή γη κατά το επάγγελμα αυτού προς το κόμμα. Λέει από εκεί και πέρα καινούριος ουρανός ενείς τη λέει εκεί μέσα στους οποίους ουρανούς λέει η Βασιλεία του Θεού υπάρχει. Το λέει με άλλα λόγια, δεν το θυμάμαι να σου το πω. Έστω λέει ακριβώς. Καινούριος ουρανούς. Και έτσι που να μπορούν να δεχθούν τις εσωσμένες ψυχές με τα σώματα. Θα αναστηθούν οι νεκροί, θα φορέσουν καινούργιο πνευματικό σώμα μαζί με την ψυχή που υπήρχε στο σώμα το ίδιο και παρουσία με τον Κύριο θα ημουν και θα δοξολογούν τον Κύριο. Αλλά βιαστήκαμε λιγάκι. Όλα αυτά, λέει ο Άγιος, είναι γεμάτα υπερβολική φρίκη. Γεμάτα υπερβολική φρίκη. Αλλά για αυτούς, το προσέξουμε αυτό, που δαπανούν το βίο τους σε απιστία, αδικία και λαθυμία. Απιστία, δεν υπάρχει τίποτα. Αδικία, μες στην αδικία και στη λαθυμία, τεμπελιά. Για αυτούς θα πνέει φρίκι το χρόνο εκείνο που θα συντελούνται τα γεγονότα αυτά. Και λέει και ο Κύριος μας το εξής. Τότε κλάψονται πάσε εφυλέ της γης. Τότε κλάψονται. Τότε θα κλάψουν όλες οι φυλές της γης. Και ερμηνεύει ο Άγιος. Όλες οι φυλές εκείνων που ζουν στην απιστία, την αδικία και την αθυμία. Οι άλλες φυλές που το χριστιανοί όντες, βαπτισμένοι κτλ. Τον περιμένουν για να τους καλέσει κοντά του,
δεν θα κλάψουμε. Γιατί είναι δύο οι παρατάξεις. Έτσι πως γράφει η ώρας ο Ιερός Ευαγγελιστής. Λέγει πάλι ότι η μέρα εκείνη, ο Κύριος το λέει αυτό, θα επέλθει σαν παγίδα σε όλους όσοι κάθονται πάνω στο πρόσωπο της γης. Πώς το λέει ο Κύριος? Ως παγής, σαν παγίδα, επελεύσετε, θα έρθει η ημέρα εκείνη επί πάντας σε όλους τους ανθρώπους που κάθονται επάνω στο πρόσωπο της γης. Να το σχολιάσουμε λιγάκι αυτό, γιατί όταν τα λέει ο Κύριος έχουν το βαθύ νοημά τους. Κάποιοι το περιμένουν και κάνουν τα έργα του. Δεν θα είναι παγίδα για αυτούς. Γιατί το περιμένουν. Καλώς όρισες Κύριε. Παγίδα θα είναι για εκείνους που κάθονται, πως τα ακούτε, πάνω στο πρόσωπο της γης. Σχολιάζει ο Άγιος. Δηλαδή, σε εκείνους που με την κρεπάλη και τη μέθη, η λέξη κάθονται, σημαίνει αυτό που διαβάζω τώρα. Σε εκείνους που κάθονται με την κρεπάλη και τη μέθη, με τρυφές και τις βιωτικές μέρημνες και είναι προσιλωμένοι στη γη. Η λέξη κάθονται αυτό σημαίνει. Είμαι προσιλωμένος και ζω αμέριμνος. Εκρεπάλη και μέθη και βιωτικές μέρημνες. Και στα γήινα έχουν ασχοληθεί ολοσχερός σε εκείνα που φαίνονται στις αισθήσεις μας όμορφα. Όμορφα δεν φαίνονται. Οι κρεπάλοι και οι μέθοι και οι μέρημες και το χρυσάφι και η δόξα που είναι προσιλωμένοι οι άνθρωποι φαίνονται ωραία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έχουν προσκοληθεί επάνω σε αυτά. Η λέξη κάθονται σημαίνει και προσκόληση. Πραγματικά με τη λέξη πρόσωπο, αυτούς που κάθονται λέει στο πρόσωπο της γης, έχει πρόσωπο η γη. Για να δούμε τι είναι το πρόσωπο. Λέει, με αυτό φαινομενικά υπενήχθηκε ο Κύριος το χαροπό χαρακτήρα της. Το χαροπό, το πρόσωπο, το δείχνεις και λέει, φέγγει το πρόσωπό του, φέγγει το πρόσωπο της γης. Άρα το πρόσωπο της γης, το όμορφο, τα όμορφα της γης, αυτό είναι εδώ πέρα, ενώ με τη λέξη κάθονται, η λέξη που λέει κάθονται στο πρόσωπο, με τη λέξη κάθονται εννοεί την επίμονη και εσωτερική προσήλωση της ψυχής σε αυτά που βλέπουν στη γη και όχι σε αυτά που έχει ο ουρανός. Με τους λόγους αυτούς ενώνει προς τους ασεβείς αυτούς, με συγχωρείτε, ναι καλά λέω, ενώνει προς ασεβείς αυτούς που αμάρτησαν αμετανόητα έως το τέλος της ζωής τους. Γιατί κάποιοι άνθρωποι ή μάλλον όλοι κολλάμε κάπου σε αυτά τα πράγματα, αλλά όχι αμετανόητα. Αυτοί που κολλάνε και δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μετάνοια, για αυτούς λοιπόν η ημέρα εκείνη θα είναι φοβερή. Γράφει όμως εδώ παρακάτω, η δική μας όμως πολιτεία ευρίσκεται στους ουρανούς, η δική μας πολιτεία, από τους οποίους αναμένουμε το σωτήρα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δε εκ του κόσμου τούτου, ο Χριστός το λέει, ούκεστε, εσείς δεν είστε από τον κόσμο αυτό. Εγώ εξέλεξα να μην είμαστε. Εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο για να μην ανήκετε στον κόσμο. Είστε μαζί μου. Αυτοί που ζουν με Χριστό θα γεμίσουν από ανέκφραστη χαρά από την παρουσία του Κυρίου. Αυτοί που ζουν μόνο για το σώμα, για τη σάρκα, είναι γεμάτοι εσχήνη, γεμάτοι ντροπή και κατήφια
και πόνος θα τους καταλάβει την ημέρα εκείνη, λέει. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Λέει μάλλον στις προσδρομές που λέει αυτό, για να το δω. Λέει αποδώσει εκάστο, λέει, κατά τα έργα, κατά τα έργα αυτού. Στις μεν καθ' υπομονή έργου αγαθού, δόξα και τιμή. Και αθαρσία ζητούσει, ζωή αιώνιο. Λες, εκείνους που εργάζονται με υπομονή το καλό, θα δώσει ο Κύριος δόξα και τιμή και αθαρσία. Θα κάνει αθάνατα τα σώματα. Σε εκείνους που έχουν παραδοθεί στα υλικά αγαθά, θλίψεις, οργή και στενοχωρία θα τους βρει. Μόνο αυτά, τίποτα άλλο παραπάνω. Θέλω τώρα εδώ να δούμε κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ για να βλέπουμε τα γεγονότα που κυλάνε σήμερα. Τα γεγονότα που κυλάνε σήμερα. Πραγματικά, παλαιά, επί του Νόε, όταν αυξήθηκε η αμαρτία και επικράτησε σε όλο σχεδόν το ανθρώπινο γένος η αμαρτία, ήρθε από τον ουρανό ο κατακλυσμός. Αυτό να το χορέψουμε. Γέμισε από κακία και αμαρτία ο κόσμος, ήρθε ο κατακλυσμός, γράφει. Και κατέστρεψε κάθε πνοή. Ενώ μόνο ο δίκαιος Νόε με την οικογένειά του διαφυλάχτηκε για χάρη της γενέσεως ενός δευτέρου κόσμου. Διαφύλαξε τον Νόε για να συνεχιστεί η ζωή με τις απογόνους του Νόε. Πάλι δε έπειτα από τον Νόε, ο Θεός την ανθρωπότητα που προήλθε την κακία που γεννήθηκε και αυξήθηκε στη συνέχεια, την περιέκοπτε μερικώς. Έβαζε ψαλίδι και έκοβε το κακό ο Θεός. Στον Νόε με τον κατακλυσμό έπνιξε το κακό. Παραδείγματος χάρη, όταν αποτέφρωσε τους τα Σόδωμα δηλαδή, ο Θεός, γιατί όλοι είχαν γίνει σαρκικοί, περιέστειλε και εκεί, έκοψε και εκεί κατά έναν τρόπο το κακό ο Θεός, για να μην αποθρασυνθεί τελείως. Να πάω και στο άλλο παράδειγμα παρακάτω για να δούμε τι γίνεται. Στη θάλασσα, λέγει, καταπόντισε τους Αιγυπτίους. Γιατί τους πλήρωσε με πόσες πληγές, 10. Τους Αιγυπτίους, για να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν. Αποδασκεί και λέει, όχι, δεν σε αφήνω, αυτό που λέτε Θεό, εσείς δεν το σέβομαι. Και τρέχει, ενώ έχει δώσει το ελεύθερο να φύγουν οι Ισραηλίτες για να μπει μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, τους κυνήγησε, τους καταπόντισε. Τους έκοψε την παραπέρα φορά προς την κακία τους. Βάζει ψαλίδι ο Θεός. Βάζει, παναλαμβάνω, τον Νόε αποτέφρασε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Όχι, το έπνιξε, με κατακλυσμό. Τα Σόδωμα τα πετέφρωσε, τα έκαψε και δεν υπάρχουν, είναι καταποντισμένα. Τη στρατιά του Φαραώ που είχε αποθρασιθεί τελείως η κακία επάνω του, τη βούτυξε μέσα στην Ερυθρά θάλασσα και την έπνιξε. Και ακόμη, οι Ιουδαίοι κάθε φορά που απεθρασύνοντο και άφηναν το Θεό τον αληθινό και έστρεφαν στα είδωλα, παρά τις μαρτυρίες και τα θαύματα που είχαν δει, λέει, άλλοτε με πείνα,
άλλοτε με επανάσταση μέσα τους ίδιους, άλλοτε με αρρώστιες και άλλοτε με πικρές ποινές τους Ισραηλίτες. Τους ψαλίδιζε την κακία. Εσείς και εγώ που τα διάβασα και σήμερα ακούτε, θα αφήσει ο Θεός, προσέξτε θα πω, το κακό ατιμόρυτο, επουδενή. Επουδενή. Έστι δίκης ο θαλμός. Υπάρχει, οι παππούδες το λέγανε αυτό, μάτι δικαιοσύνης, δίκης, δικαιοσύνης. Ως τα πάνθωρα που τα βλέπει όλα. Και όπως λέει ο Δαβίδ σε ένα σημείο, βλέπω λέει Κύριε και ανοίγει μια γλώσσα τόσο εις βάρος σου ο ασεβής και σε βλαστημάει. Βλέπω Κύριε τον άδικο πλούσιο και αδικεί τα τέκνα σου. Βλέπω Κύριε τον δίκαιο, πέστε τον παιδί του Αδάμ της Εύας, τα παιδιά. Τα παιδιά του Θεού. Όχι παιδί μου, ο Αδάμ και η Εύα είχαν τον Κάιν και τον Άβελ. Ναι, βλέπω λέει τον Κάιν να σκοτώνει και να παίρνει την απάντηση. Εγώ ανταποδώσω, εγώ θα πληρώσω το αίμα του Άβελ που χύθηκε. Βλέπουμε καθημερινά και ακούμε αίμα εδώ, αίμα εκεί, γέμισε η γη από αίματα. Και λέει ο Δαβίδ, εφωνοκτονήθη η γη, εφωνοκτονήθη. Σημαίνει δηλαδή, συντελούνται κλίματα κάθε μέρα και γίνεται αίμα. Πού είσαι Κύριε, εδώ λέει, με αυτά που ακούσαμε, τη μία έπεσε τσεκούρι στο Νόε, την άλλη έπεσε φωτιά στο Σόδομα και Γόμορα, την άλλη ο Θεός, η παραδείγματι, τον Φαραώ τον έπνιξε. Και στη συνέχεια έχουμε να τσεκουρώνει, όχι ο Θεός, η κακία η ίδια τον άνθρωπο. Εδώ, αυτή την εποχή που έχει το κακό αποθρασυνθεί παγκοσμίως, παγκοσμίως και αποθρασυνθεί. Όχι μόνο γίνεται, αλλά και προβάλλεται εσχρά και το βλέπει ο κόσμος όλος. Θα αφήσει ο Θεός τα τέκρα του να βλέπουν να γίνεται το κακό ελεύθερο εντελώς. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι γιατρός. Γιατρός. Και ο γιατρός για να κάνει καλά τον άνθρωπο χρησιμοποιεί φάρμακα. Τα φάρμακα είναι σχεδόν πάντοτε σε βαριές αρρώστιες είναι πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά για να κάνει καλά τον ασθενή. Την τότε, την προ-Χριστού εποχή, ποια φάρμακα έδωσε ο Θεός, τα εξής. Ανύψωσε πατέρες, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, τους πατριάρχες. Αυτή ήταν τα αστέρια που έφυγαν την εποχή, την παλαιά εποχή. Ανέδειξε προφήτες, έστειλε προφήτες, μη προσέξτε. Και οι προφήτες πρακτικά έδειγναν στο Ισραήλ που είχε παρεκτραπεί, πρακτικά, ξέρετε, έρχεται η τιμωρία. Και δενότανε, νομίζω κάποιος προφήτης δέθηκε μαλισίδες για να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι έτσι θα σας δέσω να σπάνε πέρα στην Βαβυλώνα, Ναβουχοδονόσορας. Πρακτικά όχι αλλιώς. Λοιπόν, και εδώ λέει το εξής, ότι έστειλε λοιπόν προφήτες, ετέλεσε σημεία, έκανε και θαύματα ο Θεός, αυτά ήταν τα φάρμακα που τα έδινε για να γίνουν καλά. Τα σημεία ποια είναι, ξηρασία έκανε, έστειλε βροχέο πάνω, πείνα έκανε, έστειλε το μάνα,
νερό θέλανε, χτυπάγανε την πέτρα για να βγάλει το νερό. Εχθρούς είχανε μπροστά και βάζανε την κυβωτό της Διαθήκης, την κυβωτό του μαρτυρίου, μπροστά και πίσω αυτοί και περνάγανε χωρίς να τους πειράξει κανείς. Ήσαν νικητές. Ετέλεσε σημεία ο Θεός, την παλαιά εποχή, μιλάμε για την παλαιά εποχή. Έδωσε το Μωσαϊκό νόμο με τον Μωυσή, τον έδωσε για να τους φέρει στα ίσια για την εποχή και έστειλε και αγγέλους. Το έστειλε αγγέλους και σε παιδιά δικά του, αλλά και στο Ισραήλ μέσα. Που τα έστειλε αγγέλους, έστειλε που Σόδομα και Γόμορα. Έστειλε και αγγέλους για να ειδοποιήσουν ότι δεν χωράει άλλο αυτή η πόλη να υπάρχει. Έστειλε αγγέλους, αλλά η Αγία Τριάδα εκεί πέρα, πάνω στο όρο Σινά. Οι τρεις άγγελοι, η Αγία Τριάς, μιλούσε με έναν ο Άγιος, λέει, Κύριε, και ήταν τρεις. Η Αγία Τριάδα. Λοιπόν, φάρμακα ήταν αυτά όλα για να φέρει αυτούς της Παλαιάς Διαθήκης σε εμάς. Κοντά στο Θεό. Κοντά στο Θεό. Αλλά όμως, επειδή αυτά τα φάρμακα, λέει, είχαν ορισμένη ισχύ και δύναμη, δεν ήταν δυνατά πολύ, ξανά εξόκυλαν οι άνθρωποι. Μέχρι ότου ο ίδιος φορτώθηκε την κακία στην πλάτη, ο ίδιος ο Κύριος, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, κατέβηκε, έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε το τελευταίο πανίσχυρο φάρμακο. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός για να μας πάρει κοντά Του. Αυτό είναι το τελευταίο φάρμακο, το πιο δυνατό άλλο δεν υπάρχει. Τα προηγούμενα ήταν φάρμακα για την εποχή την παλαιά. Τούτο είναι φάρμακο της δικής μας εποχής. Το χρησιμοποιούμε, σωζόμαστε. Και τα κοινωνάει ο παπάς, λέει, τι λέει, σώμα και αίμα Χριστού, ισίαση ψυχή και σώματος. Φάρμακο είναι. Λέει κάποιος, ρώτησε έναν αγιορείτη, όχι ρώτησε, λέει, του είπε, ξέρεις, λέει, κοινώνησα, αλλά ήμουνα έτσι, έτσι και λοιπά. Φάρμακο είναι το, δεν πειράζει, του είπε. Γιατί τον είδε πεσμένο ψυχικά, που στο οποίο δεν έκανες καλά, θα τον βούλιαζε τελείως. Φάρμακο είναι, δεν πειράζει, του λέει. Φάρμακο αθανασίας. Φάρμακα λοιπόν έστειλε ο Κύριος χειρά, φάρμακα και τώρα μας δίνει, για να συνέλθουμε να γίνουμε καλά. Κοιτάξτε κάτι. Όταν ο Θεός παραχωρεί, ας το πούμε έτσι, κάποια τιμωρία στον άνθρωπο, ας το πούμε τιμωρία, ο Θεός δεν τιμωρεί, κατ' ουσίαν δεν τιμωρεί τον άνθρωπο, αλλά λέει, με το κατακλυσμό κατέκλυσε την αμαρτία, έπνιξε το κακό. Ούτως ή άλλως οι ανθρώπινες ζωές ήταν σε σημεία απροχώρητα, δεν μπαίνανε γιατριά και σταματώντας εδώ τους ηλέησε κατά έναν τρόπο. Γιατί αν τους άφηνε να πάνε παραπέρα θα γινόταν χειρότεροι. Προλαβαίνουμε τον άρρωστο πριν χειροτερεύσει πολύ η κατάστασή του και είναι αγιάτρευτα αθεράπευτος. Αγιάτρευτα αθεράπευτος. Λοιπόν, αλλά όμως λέει, προσέξτε κάτι ωραίο που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει το εξής. Με τη δικαιοσύνη, ο Κύριος, με τη δικαιοσύνη και τη χάρη Του, δικαιοσύνη και χάρη μαζί, ανέστησε τον εαυτό του αθάνατο, προσέξτε, λέει, το σώμα του ανθρώπινου που πήρε, το σταυρώσανε. Σαν άνθρωπος πέθανε ο Κύριος και θαύτηκε. Με τη δικαιοσύνη ο Κύριος και τη χάρη Του, ανέστησε τον εαυτό Του αθάνατο. Είναι το πρώτο αναισθημένο σώμα που εισάγεται στον Παράδεισο. Το πρώτο αναισθημένο ανθρώπινο σώμα που εισάγεται στον Παράδεισο. Και όχι μόνο εισάγεται στον Παράδεισο, αλλά και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα.
καθεζόμενον δεξιά του παιδός. Θέλω να πω το εξής. Είναι, λέει ο κ. Γρηγόρης, το πω απλά, ο πρώτος σπόρος από τον οποίο σπόρο θα φυτρώσουν, θα βγουν άλλοι σπόροι, γιατί σπόρος εν δυνάμει και εν ενεργεία. Από κάτι εδώ να το ξέρουμε και το πράγμα. Λέω, αν έχουμε ένα σποράκι που δεν είναι φυτεμένο στη γη, έχει δύναμη μέσα το σποράκι. Αυτή η ζωή που έχει το σποράκι, έχει ζωή μέσα, αυτή είναι η δύναμή του. Λέμε, ο σπόρος αυτός που είναι άσπαρτος είναι εν δυνάμει, βάσει τις δυνάμεις που έχει. Άμα το σπείρουμε και σαπίσει και πετάξει, τότε ο σπόρος είναι σε ενέργεια. Βγάζει φύλλα, βγάζει άνθος, βγάζει και λοιπά τέτοια πράγματα. Και του Κυρίου το σώμα που αναστήθηκε και ανέβηκε στον ουρανό και εκεί στα δεξιά του Πατέρα στάθηκε, είναι ο πρώτος σπόρος της Βασιλείας, ο Άγιος και Πανάγιος του Θεού, που ετοίμασε με τη δύναμή του και την ενέργειά του τον Παράδεισο για να δεχτεί τους άλλους σπόρους εμάς, τα δικά μας σώματα. Το διαβάζω σαν παράδειγμα, λέει, και παράσταση της με βεβαιότητα ελπιζομένης από εμάς Αναστάσεως. Ο σπόρος λοιπόν και αναστημένο σώμα του Κυρίου φανερώνει την Ανάσταση που εμείς ελπίζουμε και περιμένουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι πριν συμβούν, είπαμε και προηγουμένως όλα αυτά, πρόλαβα και σας το είπα, η κακία η ανθρώπινη, ο κ. Γρηγόρης ο Παλαμάς, που αναλαμβάνω, πριν έρθει ο Κύριος και γίνουν αυτά που ακούσαμε για ουρανούς, για παρουσία στον ουρανό και τα ρέστα, οι άνθρωποι θα δουν τότε να υψώνεται και να κορυφώνεται το κακό επάνω στη γη. Να υψώνεται το κακό η αμαρτία και να φτάνει στο αποκορύφωμά της. Δηλαδή θα είναι, πώς το λέμε, ξετσίποτη η αμαρτία πια. Δεν θα έχει παραπέρα άλλα όρια. Το γράφει ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Γρηγόρης. Λέει, η αμαρτία θα φτάσει στο απροχώρητο σημείο. Σχολεία μαθαίνουν ομοφιλοφιλία τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά. Μπήκε ο διάβολος και κάνει τη δουλειά του. Εμείς δεν γνωρίζουμε να κάνουμε και λίγη προσευχή για τα μικρά παιδιά. Λέει, κάποιος μου το είχε πει κάποτε, λέει, όταν λες Κύριου στελεϊσόν με, Κύριε ελέησε τα παιδιά, ελέησε τα βρέφη, ελέησε τον κόσμο όλο. Λοιπόν, θα φτάσει λοιπόν στο αποκορύφωμά της η κακία και η προαίρεση του ανθρώπου στην πλειονότητα, όχι σε όλους, στην πλειονότητα, αν είναι 100 οι άνθρωποι παράδειγμα λέω, ο πληθυσμός της γης, οι 99 θα είναι με την κακία στο έπακρο. Η κακία στο έπακρο θα έχει κορυφωθεί. Έτσι θα βρει ο Αντίχριστος έτοιμη την υποδοχή του στη γη. Έτοιμη την υποδοχή του στη γη. Θα έχει γίνει, και όπως λένε οι γραφές, ψυγείο η γη από αγάπη, απιστία πέρα για πέρα, και θα κατέβει ο Αντίχριστος. Διαβάζω. Οι άνθρωποι πλέον θα είναι έτοιμοι να προσκυνήσουν και να υπακούσουν τον Αντίχριστο. Θα είναι έτοιμοι. Το λέει εδώ που διαβάζω ο Άγιος Γρηγόριος. Εγκαταλείποντας τον αληθινό Θεό. Να δω 12 θεοί ολίπου, να από εκεί κάτι άλλο. Αγρυπνείτε, λέει ο Κύριος. Ελπατή καιρό δεόμενοι, πάντοτε, όχι κάποια στιγμή μόνο. Εγκαταλείποντας τον αληθινό Θεό και τον αληθινό Χριστό Του. Γι' αυτό,
Γι' αυτό, επειδή θα έχουν καταλήψει πατέρα και Υιό, όπως λέει εδώ πέρα, θα κατέλθει πάντα τους ουρανούς με πολύ δύναμη και δόξα ο Κύριος. Γι' αυτό το λόγο. Όχι για να μακροθυμήσει, όχι για να πει «έλα άσοτε μου πίσω», που σε περίμενα τόσο καιρό να σε βάλω στον παράδεισο, όχι η μακροθυμία πια, αλλά για να τιμωρήσει εκείνους που με τα πονηρά έργα εθισάβρισαν στους εαυτούς τους την οργή κατά τον καιρό της μακροθυμίας. Τώρα είναι μακροθυμία. Αυτοί που δεν μετανοούν θησαυρίζουν αντί της αγάπης του Κυρίου, δεν σε θέλουμε, την οργή του. Αυτοί θα εισπράξουν μεθαύριο. Αυτοί θα πούνε καλώς τον, τον Αντίχριστο. Λοιπόν, και επειδή θα συμβούν, λέγει, σημεία και τέρατα από τον Αντίχριστο, ώστε να πλανηθούν οι πολλοί, το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρωπότητας, να πλανηθεί από τα θαύματά του, θα κάνει φαινομενικά θαύματα, όχι θαύματα. Πώς κάνουν κάτι φακυρικά οι μάγοι αυτοί, που είναι δικοί του. Τέτοια θα κάνει. Και τον ακολουθήσουν οι άνθρωποι σχεδόν οι περισσότεροι. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος να παραδώσει στο πυρ τα σάπια εκείνα μέλη που θα υπάρχουν πάνω στη γη. Δεν μπορεί το κακό να μένει απλήρωτο. Δεν μπορεί να φωνάζει ο δίκαιος, ο Δαβίδ, «Κύριε, εδώ βλέπω να σε βλαστημάνε και να φτάνει στον ουρανό», λέει η βλαστημία που λένε. Στον ουρανό επάνω. Σε ένα ψαλμό, το μισό περίπου το αφιερώνει σε μια τέτοια κατάσταση. Το άλλο μισό λέει από κάτω, «Αν που θα πάτε, ο φυτέψας το ους, ουχι ακούει, αυτός που σου έβαλε το αυτή, δεν ακούει αυτός. Ο φυτέψας, λέει, τον οφθαλμό, δεν βλέπει». Και λέει, «Όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει, όλα τα κατανοεί ο Κύριος». Έρχεται η ώρα να πληρωθείτε, γράφει ο Δαβίδ, σε ψαλτήρι, στο ψαλμό μέσα. Τότε λοιπόν που θα συμβαίνουν αυτά, ευθύς λοιπόν κλονίζει τον κόσμο ο Κύριος και λύει το ανώτατο όριο του σύμπαντος, λύγει δηλαδή τις αρθρώσεις, θα λέγαμε, στο σύμπαν, στον ουρανό, που είναι ενωμένες, και από κάτω από τη γη αλαμοχλεύει, ανακατεύει την παγκόσμια τάξη. Στον ουρανό διπλώνει το σύμπαν, το κάνει χαρτί, τη γη από κάτω, λέει, την κουνάει και την αλαμοχλεύει καλά από τα θεμέλια της, και από πάνω στέλνοντας θα πέφτουν, λέει, πλήθος άστρων. Τα άστρα, το λέει, πεσούνται εκ του ουρανού. Τα άστρα, το λέει καμπαλού, θα πέσουν από τον ουρανό. Δεν θα έχουν πια λόγο ύπαρξης, γιατί για τους δικαίους θα ανατείλει ο ήλιος εκείνος που δεν θα δύσει ποτέ. Για τους άλλους, αιώνια νύχτα. Σκοτάδι που δεν βλέπουν κανέναν, ούτε τον εαυτό τους. Και τα έργα τους θα είναι τιμωρία τους. Τα έργα τους θα είναι τιμωρία τους. Γιατί, λέει, αυτοί οι κακοί, προσέξτε το, θεοποίησαν τον πονηρό. Ανεκήρυξαν Θεό τον Αντίχριστο. Κάπου στην Αποκάλυψη το λέει ο Βασιλάκη, ότι μπήκε στο ναό και τον προσκυνήσανε. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονίκης Επιστολή. Πες δυνατά. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονίκης Επιστολή. Ναι, θα τον προσκυνήσουνε για Θεό, λέει. Όταν λοιπόν, για να τελειώνουμε, έχουν γίνει αυτά και έρθει ο Υιός του ανθρώπου, τώρα μας φέρνει σε μια άλλη εικόνα και να το κλείσουμε και να τελειώσουμε.
και θα χωρίσει, λέει, εκείνους που θα είναι μπροστά του την ημέρα της κρίσεως και θα πει από εδώ τα πρόβατα, από εκεί τα ερήφια, τα κατσίκια. Το λέμε απλά. Γιατί, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ονομάζει τους δίκαιους ανθρώπους πρόβατα? Γιατί πρόβατα ήταν και εκείνος. Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, λέει. Σαν πρόβατο που οδηγήθηκε για σφάξιμο, πήγε ο Κύριος. Και επειδή το πρόβατάκι προσφέρει, και εδώ η μεγάλη προσφορά είναι ότι ο Κύριος σαν πρόβατο θυσιάστηκε ο ίδιος να σωθεί ο κόσμος. Και η εκλεκτή του είναι όμοιοι του. Είναι όμοιοι του. Πρόβατα. Δεν είναι κατσίφια. Εμένα, Κύριε, δεν μου έδωσες ένα ερήφιο, λέγαμε την περασμένη φορά. Εμένα, Πατέρα μου, δεν μου έδωσες. Του άσου του έδωσες, λέει, κατσίκι να φάει. Το κατσίκι είναι δεύτερη ποιότητα. Λέει, τα κατσίκια, λέει, σχολιάζει, πηδάνε από βράχο σε βράχο, κάνουν ζημιές το ένα τ' άλλο, του καθεξής. Γι' αυτό λέει ερήφιο κακός. Λέει, το πρόβατο είναι ήμερο, πάει στη βοσκή. Κανονικά. Στη βοσκή κανονικά. Τότε, λέει, την ημέρα εκείνη που θα χωρίσει από εδώ και από εκεί την ανθρωπότητα, δεν θα κατέβει όπως κατέβηκε την πρώτη φορά, αλλά θα κατέβει με δόξα πολύ. Θα προηγείται ο Τίμιος Σταυρός και άγγελοι θα είναι οι υπασπιστές του και θα κρίνει τον κόσμο. Θα κάνω μια παρέκβαση τώρα. Πόσο εύκολο είναι το κακό, ε. Χθες ήμουν στο κέντρο υγείας και ήταν ένα παλικαράκι, άντε εδώ, ήταν 30 και ρώτησε την καταγωγή του. Μου είπε από τη Λιβαδιά, αλλά δεν ήταν από τη Λιβαδιά, γιατί μετά που μπήκα και εγώ στο γιατρό, ζήτησε η γιατρός το όνομά του, επώνυμό του. Και έλεγε όνομα ούτε ελληνικό, και αλβανικό να ήτανε. Έλεγε Ντουμπάι, κάτι τέτοια πράγματα αυτά, και μου είπε είμαι από την Λιβαδιά. Γιατί μου είπε το εξής. Σταυρώσανε, λέει, το Χριστό, και γιατί εγώ, λέει, να σέβομαι το Σταυρό? Είναι σαν να μου πεις με το πιστόλι μου σκοτώνω έναν άνθρωπο, λάτρεψε το πιστόλι. Πού το διάβασες? Είσαι διαβασμένος, του λέω. Εγώ είμαι διαβασμένος, του λέω. Είχα την Αγία Γραφή μαζί μου. Εδώ μέσα γράφει, γιατί αυτά τα λένε, του λέω, οι χιλιαστέ και άλλοι, του λέω. Γράφει μέσα εδώ ότι καύχημά μου, Αποστόλος Παύλος, είναι ο Σταυρός που σταυρώθηκε ο Κύριος. Καύχημά μου. Το λέει, μη γεννητό καυχάστε. Είμαι το Σταυρό του Κύριου ημών, Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο Σταυρός, το σύμβολο της νίκης που κατατρόπωσε το διάβολο στο Γολγοθά επάνω και έφερε την Ανάσταση μετά, που θα οδηγήσει και στη δική μας Ανάσταση, είναι το λαμπρό σύμβολο της Δευτέρας Παρουσίας που θα προηγηθεί. Είναι το λάβαρο της νίκης. Το λάβαρο της νίκης είναι αυτό το πράγμα. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος εν δόξη. Τι να σχολιάσουμε τώρα, θα ευχηθώ τίποτα άλλο παραπάνω, να μην σας κουράσω, να έχουμε στο νου μας εκείνο που είπε ο Κύριος. Να μην καθόμαστε πάνω στη γη όπως κάθονται οι αμαρτωλοί και βλέπουμε το πρόσωπό της και την ομορφιά της με τα υλικά αγαθά, να είμαστε κολλημένοι. Αλλά ταινίζουμε τη λαμπρά ημέρα του Κυρίου που έρχεται ένδοξα εδώ στη γη. Και να έχουμε κατά νου ότι αγρυπνείτε εν παντί καιρό δεόμενοι. Να αγρυπνούμε σε κάθε στιγμή, λέει, εν παντί καιρό. Δεν λέει αφήνουμε λίγο χρόνο. Κάθε στιγμή που κυλάει να λέμε στον Κύριο, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ώστε όταν έρθει ο Κύριος
Και εμείς θα έχουμε ετοιμάσει το έδαφος και εκείνος θα μας έχει ετοιμάσει τη δικιά του Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Τίποτα άλλο παραπάνω. Αν θέλετε πείτε κάτι, ευχαριστώ. Θα ρωτήσω. Ναι. Γιατί ορισμένα μοναστήρια έχουν εικόνες και περιγράφουν την κόλαση. Ναι. Και δείχνουν τους νεκρούς, θα τους κόβουν κομμάτια και κάτι βράδυ, αφού δεν ξέρουν πώς είναι η κόλαση. Έτσι. Ξέρουμε. Αφού λέμε, λέμε θλίψη, στεναχώρια, αυτά. Ναι. Από εκεί πέρα περιγραφές δεν έχει. Για δημιουργία, τι είπες. Περιγραφή δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις, από συναξάρια Αγίων, που ο Κύριος έχει παραχωρήσει να ζήσουν μέρος της κολάσεως και του Παραδείσου, είναι παρμένα αυτά που λες εσύ, που δεν περιγράφουν στη γραφή μέσα άντε κόκαλα και τα ρέστα. Είναι έτσι, έχεις κανένα παράδειγμα να μας πεις. Είναι άνθρωποι πολλοί που... ναι, αγίαζαν στη ζωή για να τους δείξει πώς θα περάσουν και που θα πάνε, τους έκανε μια αποκαλύψη ο Κύριος. Με τα μέτρα τα δικά μας, το είπα και προηγουμένως. Όχι με τα μέτρα του ουρανού, για να σου δείξει τι φρίκι είναι η κόλαση και να σου πει, βρε, πού πας, αυτό το νόημα έχει. Εκείνο μοιάζει με τούτο που θα ακούσεις. Πας με το αυτοκίνητο στην πατρίδα σου και έχει μια στροφή κλειστή και σου γράφει μη 80, 20 σου γράφει. Άμα πας με 80, πας μέσα και μέσα στο ρέμα, στον κρεμό. Και αυτό σου κάνει και αυτό εκεί πέρα. Πού πας σου λέει, ξύπνα, σε περιμένει φρικτά βασανιστήρια και πάνω μετά πας. Αυτό λέει. Συμβολικά και παραπολικά. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, θα σπίτι που σε θέλω. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Εν παντί καιρό δεόμενοι. Τίτλος. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ευχαριστώ. Εγώ δεν τι κάνω.